Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος αποκεφάλισε στο Ιράκ έναν Κούρδο μαχητή και προειδοποίησε την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν ότι θα προβεί και σε άλλες εκτελέσεις αν οι Κούρδοι συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε γνωστό από το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης των Ισλαμικών Ιστοτόπων SITE. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους της επαρχίας Νίνεβη στο βόρειο Ιράκ, διακρίνεται μια ομάδα Κούρδων μαχητών οι οποίοι κρατούνται από την οργάνωση και φορούν πορτοκαλί στολές. Τρεις εξ αυτών ζητούν από τον πρόεδρο του Ιρακινού Κουρδιστάν, Μασούτ Μπαρζανί, και από την κουρδική κυβέρνηση να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια διακρίνεται ένας άλλος όμηρος με πορτοκαλί στολή περικυκλωμένος από τρεις άνδρες μπροστά από ένα τζαμί της Μοσούλης, μέχρι που ένα από τους τζιχαντιστές αποκεφαλίζει τον Κούρδο μαχητή. Την περασμένη εβδομάδα το Ισλαμικό Κράτος είχε μεταδώσει ένα βίντεο που έδειχνε τον αποκεφαλισμό στη Συρία του Αμερικανού δημοσιογράφου James Foley και στο οποίο η οργάνωση απειλούσε έναν άλλο όμηρο, τον Steven Sotloff, ότι θα έχει την ίδια τύχη αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ.